Καλησπέρα σας κύριε Ροδιτάκη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Να μιλήσουμε λίγο για τις σπουδές στη γεωπονία. Είχατε και πολύ καλά νέα πριν από λίγο διάστημα όσον αφορά στη σχολή. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είχαμε δύο ευχάριστα νέα, δύο. Πρέπει να πω. Το ένα, το πολύ σημαντικό που ίσως έχει πάρει και μεγαλύτερη δημοσιότητα, ήταν το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, το οποίο, για να ενημερώσω τους ακροατές σας, το τμήμα μας ήταν ένα νεοσύστατο τμήμα που ιδρύθηκε πριν από 4 χρόνια και δεν προεβλεπόταν από νομοθεσία να οι απόφοιτοι μας να παίρνουν αυτόματα επαγγελματικά δικαιώματα. Όμως με μια σειρά ενεργειών συντονισμένες και από το Πανεπιστήμιο και από την Βρετανία εδώ και από άλλα πανεπιστήμια και από τους φοιτητές μας, τελικά αυτό είναι πλέον μια πραγματικότητα. Υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση πλέον η οποία δίδει επαγγελματικά δικαιώματα σε απόφοιτους της Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι πρώτοι απόφοιτοι ήδη έχουν πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πλέον μπορούν να εργαστούν σαν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Γεωπόνη, πιέψουν Γεωπόνη. Ναι. Αυτό ήταν το ένα και πολύ σημαντικό. Το άλλο, το οποίο ήταν κάποιο διάστημα πιο πριν, περίπου τον Νοέμβριο, το τμήμα μας αξιολογήθηκε από την ΕΘΑΕ, την Εθνική Αρχή για τα Θέματα Εκπαίδευσης, και αξιολογήθηκε με άριστα σε ένα σύνολο 12 κριτηρίων, το οποίο σημαίνει ότι το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου εδώ του Τμήματος Γεωπονίας, του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, είναι από τα υψηλότερα αξιολογημένα, βαθμολογημένα προγράμματα σπουδών, και αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είναι υψηλού επίπεδου, ευρωπαϊκού επίπεδου εκπαίδευση η οποία παρέχεται από το τμήμα μας. Βεβαίως είναι πολύ κρίσιμο για ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα να παρέχει ακριβώς επίσης υψηλού επίπεδου, ανώτατου επίπεδου σπουδές. Σιγά σιγά θα μπουν τα παιδιά τώρα, κύριε Ροδιτάκη, στη διαδικασία των εξετάσεων, των μηχανογραφικών. Σωστά. Ένα άγχος είναι και αυτό, η αλήθεια πολύ είναι. Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι, η κορύφωση, θα μπορούσαμε να πούμε. Η λίγο όλοι έχουμε, περάσει βέβαια από αυτό το στάδιο. Δεν μείναμε εκεί. Και όσοι πέτυχαν και όσοι απέτυχαν. Έτσι. Εννοείται. Είναι μια κρίσιμη, θα τη λέγαμε, στη σταδιοδρομία ενός ανθρώπου στιγμή, αυτά τα χρόνια της, να πούμε, των Πανελληνίων. Που όμως, αν κάποιο παιδί, παραδείγματος χάρη, έχει στόχο και διάθεση να ασχοληθεί με θέματα που έχουν να κάνουν με την γεωπονία, θα έλεγα ότι σε πανελλαδικό επίπεδο το τμήμα γεωπονίας αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα που θα μπορούσε να είναι μία από τις επιλογές τους, γιατί, όπως σας ανέφερα, έχει πολύ υψηλό πρόγραμμα σπουδών, έχει ένα νέο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, πολλοί νέοι καθηγητές και έμπειροι παλιοί καθηγητές. Έχουμε λοιπόν ένα μείγμα πολύ σημαντικό στο εκπαιδευτικό κομμάτι ανθρώπων που εμπλέκουν τους φοιτητές μας και στην έρευνα και στη διάχυση, αλλά και στην επαφή με τον πρωτογενή τομέα και τις εταιρείες που θα μπορούσαν στο τέλος να εργαστούν στον χώρο αυτό. Άρα συνδέουμε λοιπόν την εκπαίδευσή μας με ερευνητικές δραστηριότητες, πολλαπλές ερευνητικές δραστηριότητες, σημαντικές θα έλεγα για την περιοχή μας αλλά και στο πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και για την διασύνδεση με την εργασία. Εγώ τώρα θα σας ρωτούσα, κύριε Ροδιτάκη, γιατί ένας νέος σήμερα να σπουδάσει γεωπονία, γιατί να επιλέξει να γίνει γεωπόνος. Κοιτάξτε, ο γεωπόνος, έτσι με την έννοια που ίσως είναι στο μυαλό κάποιων ανθρώπων, θα μπορούσε να πει ότι είναι κάποιος που ίσως ασχολείται με τα φυτά, με τις καλλιέργειες, με την παραγωγή των πρωτογενή. Αυτό πράγματι ισχύει σε ένα βαθμό. Ένας από τους άξονες της γεωπονίας είναι αυτός. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι άξονες που άπτονται άλλων ειδικοτήτων, όπως είναι παραδείγματος χάρη η βιοτεχνολογία, που είναι πλέον ένα από τα κομμάτια της γεωπονίας. Η παραγωγή ουσιών, παραδείγματος χάρη, από μικροοργανισμούς που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Ή επίσης έχουν να κάνουν με το αστικό πράσινο, έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα, με τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, έχουν να κάνουν με σύγχρονες μεθόδους
αντιμετώπισης διαφόρων ασθενειών ή εχθρών. Έχουν να κάνουν δηλαδή, εκτός από την παραγωγή, η οποία είναι η κλασική, η γνωστή εικόνα ενός βιοπόνου, τον πρωτογενή τομέα, έχουν να κάνουν και με τεχνολογίες αιχμής, με τεχνολογίες, αυτό που λέμε γεωργία ακριβίας, με συστήματα έξυπνα, artificial intelligence, τα οποία παίρνουν δεδομένα και παράγουν χάρτες, παράγουν το στρες του φυτού, μας αποτυπώνουν τέτοιες παραμέτρους. Οπότε λοιπόν, ένας νέος που θα ήθελε να ασχοληθεί και να συνδέσει σύγχρονες επιστήμες με τη γη, με το παραγωγικό κομμάτι, η γεωπονία είναι αυτή που θα θεραπεύσει, νομίζω, καλύτερα από όλες τις άλλες επιστήμες αυτό το κομμάτι. Είναι λοιπόν μια επιστήμη, έτσι, και ένα επάγγελμα που είναι μέσα στη ζωή, είναι στην καθημερινότητα. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή μόνο να είμαστε αγρότες. Ναι, ή να είμαστε αγρότες. Γιατί έχουμε αυτή την εικόνα, κύριε Ροδιτά, και έτσι παλιά που πήγαιναν και έλεγαν με τι να ραντήσω, με τι να καλλιεργήσω, τι λίπασμα να βάλω στο χωράφι μου. Η γεωπονία έχει προχωρήσει πια πάρα πολύ. Ακριβώς, ακριβώς. Και θεραπεύονται και ερευνητικά θέματα. Δηλαδή, πάρα πολλοί φοιτητές μας αυτή τη στιγμή είναι δρομολογημένοι, θα τους έλεγα. Έχουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες να γίνουν καταξιωμένοι επιστήμονες. Το βλέπω, δηλαδή, σαν νέα παιδιά που βρίσκουν. Δουλειά θα βρίσκουν, κύριε Ροδιτάκη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ο χώρος και των επιστημών, έτσι να το πούμε, καθώς απαιτούνται ειδικές δεξιότητες και. Δηλαδή, τον χώρο αυτό πλέον για να υπάρξεις και να καταξιωθείς, η βασική γνώση, η αναπτυξιακή, που λέμε για την πρωτογενή τομέα, δεν υπάρχει πλέον. Χρειάζονται δεξιότητες, συνδυασμός δεξιοτήτων και τεχνολογικών και γνωσιακών, αλλά και ίσως της προσωπικής συμβολής, δηλαδή τις δεξιότητες που έχει ο ίδιος ο άνθρωπος που ασχολείται, ο νέος επιστήμονας, ο οποίος θα τη βρει μετά πεδίο δόξης, είτε στην έρευνα και στα πανεπιστήμια, είτε σε εταιρείες, είτε και στον ίδιο το χώρο της συμβουλευτικής που αναπτύσσεται τώρα. Δηλαδή ένας χώρος που έχει να κάνει με την σωστή καθοδήγηση των παραγωγών και των γεωπόνων του πεδίου. Mm-hmm. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται οι σωστές επιλογές και τα παιδιά να στρέφονται πραγματικά φυσικά σε κλάδους που τους ενδιαφέρουν, αλλά που έχουν και μια ευρύτερη σημασία και ανταπόκριση. Έτσι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι, είμαστε σε μια εποχή υψηλής εξειδίκευσης. Κύριε Ροδιτάκη, σας ευχαριστώ. Και απορρόφηση. Και απορρόφηση. Δηλαδή, θέλαμε και νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Ειδικότερα, δεν έχουμε πάρα πολλούς αποφύτους, αλλά έχουμε την εμπειρία των αποφύτων από το πρώην ΤΕΗ, το ίδρυμα που δημιουργήθηκε, πάνω στο οποίο δημιουργήθηκε το ΕΛΜΕΠΑ, ότι οι απόφοιτοι μας έχουν πάρα πολύ υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας και μεγάλο ποσοστό από αυτούς βρίσκει σχετικά άμεσα δουλειά και προχωράει στον επαγγελματικό στίβο με ένα καταξιωμένο πτυχίο. Αυτό είναι θαυμάσιο. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ροδιτάκη, για αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε. Θα σας έχουμε όμως σε επόμενη εκπομπή, γιατί εσείς, η ειδικότητά σας είναι η γεωργική εντομολογία και φαρμακολογία. Και νομίζω με τα έντομα θα έχουμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν μπήκαμε καθόλου στο δικό μου χώρο, ο οποίος έχει να κάνει με πολύ φλέγοντα θέματα, όπως είναι η δακτοκτονία, όπως είναι οι καθημερινές καλλιέργειες, όπως είναι η σύγχρονη αντιμετώπιση των προβλημάτων της φυτοπροστασίας. Όμως είμαι στη διάθεσή σας και οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Βεβαίως. Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ροδιτάκη. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς.